άνθρωποι και ποντίκια. Πάνω από 50 άστεγοι έχουν βρει καταφύγιο σε παλιό βιομηχανικό κτίριο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας με τις συνθήκες να είναι άθλιες. Όλοι εδώ είμαστε από την Παλαιστίνη. Είμαστε όλοι αδέρφια. Όλοι οι άστεγοι έρχονται εδώ για να κοιμηθούν, ενώ έχουν έρθει και πρόσφυγες. Το Δήμο, πολλέ φορέ φύγα εγώ στο Δήμο. Σε παρακολουθούμε κλώδα να καταρρύσουμε εδώ. Yeah. Βλέπουμε και τα νοσοκομεία. Ο κόσμο κοιτάει από νοσοκομείο πάνω. Βλέπουμε σκοπίδια έτσι. Μα κάνουν τίποτα. Έτσι, πώς βλέπεις εσύ? Πρόκειται για άστεγους από Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Ιεμένη, Μαρόκο και από άλλες χώρες, ενώ στο επίμεχο εγκαταλειμμένο ακίνητο βρήκαν καταφύγιο και ορισμένες οικογένειες προσφύγων μετά το κλείσιμο του προγράμματος Εστία για τη φιλοξενία προσφύγων σε διαμερίσματα. 50, 60 εδώ μέσα. Ναι, πολλά άτομα. Τώρα που θέλουμε να γυρίσω στο Μαρόκο, στουρκίζομαι, θέλω να γυρίσω καλύτερα από όλα. Γιατί? Εντάξει, τελείωσε να φτιάξω μόνο χαρτιά να φύγω από εδώ. Τι να κάνω εδώ που κοιμάτουνε, κοίτα, βλέπεις που κοιμάτουνε. Τι να κάνω, καλύτερα να πάω να κοιμήσω στο μάνα μου, έχω σπίθι. Δίπλα στα σκουπίδια και στο σκηνικό ντροπής προσπαθούν να επιβιώσουν. Όπως ο Ιασίν, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο εδώ και 6 χρόνια, ωστόσο τους τελευταίους 3 μήνες διαμένει στο επίμαχο σημείο. Δύσκολο να βρουν σπίτια εδώ στο Κρήτη. Εδώ είναι εγώ, πώς να βρεις σπίτι. Μου λέει, από πού είσαι, θα μου πεις ξένες, τι μου δίνουν οι σπίτι, λέει ξένες. Εξασφαλίζεσαι φαγητό από τα συσίτια του καλοκαιρινού? Εγώ δεν έχω χαρτιά να μου δίνουν εμένα. Κάτι επειδή εδώ δεν έχω χαρτιά. Είμαι 6 χρόνια εδώ. Εγώ πριν έλεγε Κρήτη καλό, δουλεύα μια χαρά, δουλειά, σπίτι. Μετά που ξεκινάει ο κορώνα, από εκεί αυτό το στιγμή. Άλλασε όλα. Ανάβουν μαγκάλια για να ζεσταθούν, με τους ίδιους να μην έχουν πρόσβαση ούτε σε νερό. Ορισμένοι εξασφαλίζουν φαγητό από τα συσίτια, ενώ άλλοι προσπαθούν να επιβιώσουν, κάνοντας λίγα μεροκάματα σε αγροτικές εργασίες και όχι μόνο. Προφητηλία, πάμε. Έξι το πρωί πηγαίνω να δουλέψω στις ελιές. Φαγητό εξασφαλίζω από τα συσίτια του καλοκαιρινού. Μια μεγάλη αγκαλιά στους άστεγους, προσφέροντάς τους κουβέρτες, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης, απλώνει η εθελοντική ομάδα θάλασσα αλληλεγγύης. Κανείς, μόνο ένα Έλληνας, κύριε Μιχάλη. Ο κύριος Μιχάλης σας φέρνει φαγητό? Έχει φέρει φαγή, φέρει ρούχα, φέρει κουβέρτα, σαπιδεία, φέρει όλα. Πολύ καλό παιδί. Μόνο αυτός, το κανείς άλλο.